Θα σταθούμε βεβαίω σήμερα στην συζήτηση κατάρθρων στα πιο ουσιώδη και στα πιο χαρακτηριστικά άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, γιατί τα περισσότερα θα ρω ότι είναι τεχνικής φύσεως και διαδικαστικού χαρακτήρα. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σχολιάσω την απάντηση που έδωσε ο κύριος Υπουργός χθες στην παρατήρησή μας για το καλάθι της φτώχειας. Καλά θα ήταν να είναι εδώ, και ο κύριο Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι νομίζω δύσκολο να πληροφορηθεί τα όσα θα πούμε. Τα πρακτικά βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργό χθε, απαντώντα στην φράση του ΚΚΕ για το καλάθι της φτώχεια, είπε ότι, και μεταφέρω εδώ τα ακριβή του λόγια, ότι πράγματι το καλάθι του νοικοκυριού σχεδιάστηκε και θεσμοθετήθηκε για να προστατεύσει κυρίως τους οικονομικά ευάλωτους. Αν έχεις πράγματι οικονομική ανάγκη, συνέχισε και σου αρέσουν αυτά τα προϊόντα και τα χρειάζεσαι να τα πάρεις. Γιατί είναι κακό αυτό, αναρωτήθηκε. Δεν καταλαβαίνω όλη την κριτική και την κρίνια που συνεχώς κάνετε απευθυνόμενος προς εμάς, προς το ΚΚΕ. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να το πούμε ότι δεν μας χαρακτηρίζει ε, η κρίνια. Ε, η διεκδίκηση είναι... Η συνέπεια λόγων και έργων, ναι. Ο αγώνας, ναι. Αλλά η γκρίνια δεν είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει. Αλλού, αναζητήστε την γκρίνια. Όμως, επί της ουσίας, η φτώχεια των πολλών, θα θέλαμε να του πούμε, ε, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι ένα συστατικό στοιχείο του συστήματος που ζούμε, του καπιταλισμού, όπως συστατικό στοιχείο είναι ταυτόχρονα και ο πλούτος των λίγων, ο, η φτώχεια των πολλών. Το ένα μάλιστα, η φτώχεια των πολλών και ο πλούτος των λίγων, συνεπάγεται και προϋποθέτει το άλλο. Δεν είναι ανεξάρτητα. Και η πολιτική σας, η κυβερνητική πολιτική, όπως και όλων βεβαίως των διαχειριστών αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος που προηγήθηκαν, αλλά και αυτών που έπονται και μετά τις εκλογές, και γεννάει και συντηρεί και εξαπλώνει τη φτώχεια. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή, και πάντα άλλωστε, Διευρύνει το, χώ, το χάσμα, εκείνο το χάσμα, ανάμεσα στο πώς ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα και στο πώς μπορούν να ζήσουν με βάση τις δυνατότητες της εποχής και πώς αξίζουν τελικά ως άνθρωποι να ζουν. Αυτή είναι η σημερινή ε, εκδοχή ε, της φτώχειας. Η διεύρυνση αυτού του χάσματος που διαρκώς μεγαλώνει. Τώρα, επειδή η φτώχεια είναι εδώ βεβαίως, είναι παρούσα και η ανέχεια, ε, να πούμε και να διευκρινίσουμε από την αρχή ότι φυσικά και δεν είναι κακή οποιαδήποτε βοήθεια για να αντιμετωπίσει κανείς τη φτώχεια. Ποιος είπε το αντίθετο. Εμείς πάντως δεν το λέμε. Βεβαίω. Οποιαδήποτε βοήθεια είναι δεκτή για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Είναι όμως τα κυβερνητικά μέτρα αυτό που χρειάζονται σήμερα πραγματικά όλοι αυτοί οι οικονομικοί, οι οικονομικά ευάλωτοι οι φτωχοί, να το λέμε πραγματικά, να χρησιμοποιούμε τις σωστές εκφράσεις, οι φτωχοί άνθρωποι είναι αυτά που χρειάζονται σήμερα αυτοί. Απαντά, απαντούν τα κυβερνητικά μέτρα, απαντά το καλάθι του νοικοκυριού στο πρόβλημα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες. Η απάντηση, την απάντηση δίνει μάλλον η ίδια η ζωή. Τη γνωρίζετε κι εσείς. Είναι όχι. Και αυτό το ξέρετε. Αν θέλατε πραγματικά να βοηθήσετε όλους όσοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και είναι και αυτοί γίνονται διαρκώ περισσότεροι, θα δεχόσασταν και εσεί, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί και τα υπόλοιπα κόμματα απέρριψαν δια τη σιωπή αυτέ τι προτάσει του ΚΚΕ, θα δεχόσασταν τι προτάσει νόμου που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα. Δηλαδή, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και βεβαίω γενναία μείωση και πλαφών όχι μόνο μείωση, αλλά και πλαφών, στις τιμές, στα είδη, στα βασικά είδη. Αυτά, τέλος πάντων, που είναι μέσα στο καλάθι του, του, του νοικοκυριού, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως είναι, για παράδειγμα, τα είδη διατροφής, τα βασικά. Και βέβαια, δεν φτάνει αυτό, θα δίνατε πραγματικές γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, θα επαναφέρατε το 13ο και το 14ο μισθό, των οποίων από κοινού, καταργήσατε όλοι, όπως και τη 13η και τη 14η σύνταξη, θα επαναφέρατε τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, σας το τόνισαν σήμερα, σας το τόνισε και η εκπρόσωπος των εργαζομένων, που τις κόψατε όλοι αυτές τις τριετίες, που ήταν μια αύξηση 10% στο μισθό των εργαζομένων. Από το 2012 είναι κομμένες αυτές οι τριετίες και τις συλλογικέ συμβάσεις, τις οποίες βεβαίως τσακίσατε, τσάκισαν οι κυβερνήσεις, για χάρη της μεγαλοεργοδοσίας. Αυτά εν για το ζήτημα της, του καλαθιού του νοικοκυριού και για το, και το, για το ζήτημα της φτώχεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το νομοσχέδιο, ξέρετε, δεν, η ελληνική κοινωνία, όπως και κάθε κοινωνία, δεν είναι, δεν είναι μια κοινωνία καταναλωτών, γενικός και αορίστως. Ζούμε σε μια ταξική κοινωνία, όπου υπάρχουν καπιταλιστές, υπάρχουν πλουτοκράτες, υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν φτωχοί. Δεν είμαστε όλοι δηλαδή καταναλωτές και όλοι βέβαια γνωρίζουν ότι δεν έχουμε και την ίδια καταναλωτική δύναμη, αλλή μόνο. Ε, αυτά σε σχέση με το, το ρόλο των ενώσεων καταναλωτών και όλων αυτών τέλος πάντων των οργανώσεων εργανώ, που επιχειρούν που προσπαθούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές. Δεν μηδενίζουμε το, το έργο τους, αλλά από την άλλη δεν θεωρούμε ότι η καταναλωτική δυνατότητα του κάθε ανθρώπου μπορεί να λυθεί από τέτοιου είδους ρυθμίσεις όπως είναι αυτές που περιέχονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω όμως, με βάση και το, τα όσα είπα στην αρχή, να σταθούμε σε δύο από τα πιο εμβληματικά άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, που δεν είναι άλλα βέβαια από το άρθρο 18 και 19, τα οποία και καταψηφίζουμε, τα οποία χαρακτηρίζουν και το ίδιο το νομοσχέδιο και έρχονται να ρυθμίσουν το ωράριο της λειτουργίας των καταστημάτων και το άνοιγμά τους τις Κυριακές. Όπως σωστά υπόθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενσωματώνουν και αθρίζουν όλους τους προηγούμενους νόμους, και τις υπουργικέ εγκυκλίους, οι οποίοι απελευθέρωναν σταδιακά και με όλες τις κυβερνήσεις μάλιστα, η κάθε μία πατούσε στα βήματα της προηγούμενης και προχώραγε, έροντας διάφορους περιορισμούς που υπήρχαν σε τετραγωνικά μέτρα, στις αλυσίδες καταστημάτων και στα shopping shop, δίνοντας το δικαίωμα να ανοίγουν καταστήματα κάτω και από αυτήν την πολύ αφηρημένη έννοια των λεγόμενων κεντρικών αγορών. Συγκεντρώνουν λοιπόν όλα τα μέτρα στα άρθρα των προηγούμενων κυβερνήσεων, στα άρθρα 18 και 19, μέτρα τα οποία διεύρυναν το ωράριο λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων παροχή υπηρεσιών και επιπλέον έρουν εναπομείναντε περιορισμού και δημιουργούν τι προποθέσει, όχι μόνο για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 32 Κυριακέ το χρόνο, κάτι που είναι δυνατό να συμβαίνει σήμερα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά σε πάρα πολλέ περιπτώσει όλε τι Κυριακέ. Όλε τι κρίσει, δεν θα υπάρχουν πλέον Κυριακέ που να μπορούν οι εργαζόμενοι να ξεκουραστούν και να δουν τι οικογένειέ του. Συγκεκριμένα παραμένει η νομοθεσία των οκτώ συγκεκριμένων Κυριακών, ανοιχτά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Καθιερώνονται οι δύο επιπλέον Κυριακέ, η 1η του Μάη και η 1η του Νοέμβρη, που είχαν θεσμοθετηθεί με το πρόσχημα των ενδιάμεσων εκτόσεων. Παραμένει η πρόβλεψη για ανοιχτά καταστήματα όλε τι Κυριακέ από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο σε πολύ συγκεκριμένε περιοχέ στην Αθήνα, στο Ιστορικό Κέντρο, στον Πειραιά, στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Παραμένει η δυνατότητα να λειτουργούν τα καταστήματα τη Κυριακέ σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με βάση το μέγεθό του σε περιοχέ κάτω των 5.000 κατοίκων. Ενώ με τη διάταξη περί περιοχών τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντο δίνεται η πολιτιστικου ενδιαφεροντος δινεται η δυνατοτητα να υπάρξει. Η πλήρη απελευθέρωση στο άνοιγμα καταστημάτων τη Κυριακή με μια απλή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη ή του Τουρισμού ή Ναυτιλία, μετά από πρόταση βεβαίω του Οικίου Δήμου και όχι του αρμόδιου περιφερειάρχη όπω ήταν μέχρι τώρα. Διευκολύνεται δηλαδή ακόμα α, περισσότερο. Τώρα, ε, στα είδη έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι στα είδη καταστημάτων που επιτρέπεται να λειτουργούν όλε τι ώρε τη ημέρα και όλε τι οι μέρε τη εβδομάδα προστίθενται και τα φωτογραφία, κάτι που δεν, δεν ίσχυε μέχρι, ε, μέχρι τώρα. Φυσικά όλα αυτά ε, που περιέχονται στα, σε αυτά τα δύο άρθρα, το 18 και το 19, έρχονται να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο την ομοθεσία σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής, να άρουν ακόμα και τα μικρά εμπόδια που υπήρχαν για την πλήρη κατάργηση της Κυριακάτικης ε, Αργίας. Και είναι ξεκάθαρο ότι στόχο και αυτή τη κυβέρνηση και τη πολιτική τη, όπω και των προηγούμενων βέβαια, είναι και δεν, δεν, το κρύβεται, δεν το κρύβει άλλωστε και η ίδια, είναι η ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα για το μεγάλο, το μεγαλύτερο εμπορικό κεφάλαιο, χτυπώντα ταυτόχρονα και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο εμπόριο, αλλά πλήττοντα και τα μικρά εμπορικά καταστήματα, η φωνή των οποίων. Ακούστηκε σήμερα εδώ και η φωνή αγωνίας για το ότι θα υποστούν και αυτοί τις συνέπειες από αυτές τις κυβερνητικές επιλογές, καθώς χειροτερεύουν οι όροι δουλειάς των αυτοαπασχολούμενων, που θα αναγκάζονται να φτάνουν πια στα όρια ακόμα και της φυσικής τους εξάντλησης, προκειμένου να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα. Είναι κάτι βεβαίως που θα προκαλέσει ε, μεγάλη οργή στους εργαζόμενους στο, στο εμπόριο και να είστε σίγουροι ότι δεν θα τα αφήσουν να περάσει έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα άρθρα 38-49 σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που μπαίνει για την παλαίωση ίνων μέσω της υποθαλάσσιας πόντισης. Ε, ξέρετε, εμείς δεν αμφιβάλαμε ούτε αμφισβητήσαμε την εμπορική χρησιμότητα αυτής της διάταξης και αυτής της μεθόδου. Αλλή προσθέτει, ε, ε, προσθέτει, στην τιμή του προϊόντος, πολύτε ακριβότερα, κερδίζουν περισσότερα. Το ζήτημα, οι, δικές μας, οι, οι δική μας οι προβληματισμοί δεν έχουν σχέση με αυτό. Ε, Πρόκειται βεβαίω για ένα το αριθμιστικό πλαίσιο το οποίο προτείνεται είναι στην ουσία η νομιμοποίηση μια μεθόδου marketing η οποία εξελίσσεται διεθνώ και στην Ελλάδα εξελίσσεται με μια ανεξέλεγκτη πόντιση συσκευασιών κρασιού στη θάλασσα. Αυτό πράγματι ισχύει. Αυτό που λέμε δεν αμφιβάλλουμε για την εμπορική χρησιμότητα της διάταξης. Αυτό για το οποίο αμφιβάλλουμε είναι η ύπαρξη επιστημονικών δεδομένων ότι η μέθοδος αυτή συνεισφέρει στη βελτίωση του ίνου. Χημικά, συνεισφέρει χημικά, συνεισφέρει οργανοληπτικά. Καθώς, από όσο γνωρίζουμε, ένα κρασί το οποίο είναι εμφιαλωμένο δεν υφίσταται παλαιώση. Δεν χρειάζεται δά να είναι κανείς επιστήμονας για να το γνωρίζει αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι πιθανά η συγκεκριμένη μέθοδος να κινείται και στα όρια της απάτης. Για τη μέθοδο μιλάμε. Το κρασί βεβαίω θα πωλείται πανάκριβε, όπω και πωλείται με αυτήν τη μέθοδο. Αυτό είναι όμω άλλο ζήτημα. Τη μέθοδο φυσικά θα την αξιοποιήσουν οι ισχυρότερε επιχειρήσει, οι οποίε δραστηριούνται στον τουρισμό κυρίω και μαζί με τον Αγιαλό και τι παραλίε θα καταλάβουν και ένα μέρο του βυθού μόνοι του ή σε συνεργασία μεγαλοεινοποιεί και μεγαλοξενοδόχοι. Εκεί πάει το πράγμα. Και δεν είναι παράξενο και μάλλον είναι αναμενόμενο να δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα ακόμα για την παράκτια αλληλεία. Ενώ, από ό,τι φαίνεται, η πόντιση θα επιτρέπεται και στις προστατευόμενες περιοχές. Θα θέλαμε μια διευκρίνηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Και τα τέλη, βεβαίως, θα βαρύνουν και τους μικρούς παραγωγούς. Όλη αυτή, όλη αυτή η συζήτηση, ξέρετε, έχει ενδιαφέρον, γίνεται γύρω από την πόντιση, δηλαδή, και την παλαίωση του, του κρασιού. Γίνεται την ίδια στιγμή που τα σταφύλια έμειναν στα αζήτητα κυριολεκτικά και οι τιμέ των παραγωγών, γι' αυτό γίνονται και οι κινητοποιήσει στην Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν οι αγρότε και κατεβαίνουν σε κινητοποιήσει. Υποφέρουν οι άνθρωποι, εισόδημα δεν έχουν. Δεν έχουν βγάλει τα έξοδά του ακόμα. Και ανάμεσα σε αυτού είναι και οι αμπελουργοί. Από την ώρα που πουλάνε τα σταφύλα του στι τιμέ κάτω του κόστου. Αντί λοιπόν να του ικανοποιήσετε αυτά τα αιτήματα στους αγρότες και στους σταφυλοπαραγωγούς έρχεστε να ικανοποιήσετε αιτήματα μεγάλων εινοποιητικών επιχειρήσεων και μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματιών. Το επόμενο βήμα ίσως είναι να τους δώσετε και ζεστό χρήμα, γιατί αυτή είναι η σειρά των ενεργειών, ζεστό χρήμα με επιδοτήσεις για την προώθηση, για συνέργειες, για κλάστερ και ούτω καθεξής. Το ξέρουμε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Το περιμένουμε. Στα άρθρα τώρα 50 έως 55 που αφορούν τα escape rooms, το είπαμε και χθες. <coughs> Παρά το ότι πρόκειται στην ουσία στις περισσότερες περιπτώσεις για μικρές ε, επιχειρήσεις, δεν είναι μεγάλες ε, οι επιχειρήσεις, ωστόσο θέλουμε να είμαστε, και πρέπει νομίζω να είμαστε, ιδιαίτερα αυστηροί με τα ζητήματα της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας, για τις εγκαταστάσεις όπου λαμβάνουν χώρα αυτές οι δραστηριότητες, των escape rooms όχι μόνο για την ασφάλεια των συμμετοχόντων, αλλά και για την ασφάλεια του ίδιου του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές τις επιχειρήσεις των Escape Rooms. Για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα επιμελητήρια θα επαναλάβουμε την πάγια θέση μας, την πάγια αντίθεσή μας μάλλον στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πιστεύουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώση, παρουσία και συμμετοχή σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση. Δεν α, συμφωνούμε με τα, με τα likes, γιατί εκεί οδηγείται η κατάσταση με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίε Και να κλείσω με τα άρθρα που αφορούν, μια ναι, που είναι και ο, ο Αρμόδιος Υπουργός εδώ, με τα άρθρα που αφορούν ε, την έρευνα. Και να πούμε, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή ότι με επιτροπές εκτιμάμε ότι δεν λύνεται το βασικό ζήτημα στα θέματα της ισοτιμίας της γυναίκας γενικώ και βεβαίως και στην έρευνα. Που θα ήταν πάρα πολύ καλά πραγματικά με μια επιτροπή να έλυνε σε όλα σου τα ζητήματα. Δεν λύνονται όμω. Κατά βάση πρόκειται για μια διαχείριση μια κατάσταση. Προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε και εσεί κάποιε αντιφάσει που προκύπτουν από το ίδιο το σύστημα και από τη λειτουργία αυτών των επιτροπών θα εξαρτάται και ένα κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, αυτό αντιλαμβανόμαστε εμεί, διαβάζοντα τι διατάξει, στα πλαίσια των αξιολογήσεων των, ιδρυ... των Ιδρυμάτων. Και δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα τη ανισοτιμία, γιατί η ανισοτιμία είναι υπαρκτό φαινόμενο και για τι γυναίκε οι οποίε εργάζονται στον τομέα τη έρευνα. Το γεγονό ότι ο κλάδο βρίσκεται πραγματικά στην αιχμή των επιστημονικών εξελίξεων, έτσι είναι πράγματι, και ότι οι εργαζόμενοι σε αυτόν είναι επιστημονικά εξειδικευμένοι στον ανώτατο βαθμό. Αυτό δεν ανέργει σε καμία περίπτωση την ύπαρξη τη γυναικεία ισοτιμίας. Τα φαινόμενα τη γυναικεία ανισοτιμίας αναπαράγονται και σε τέτοιου είδους... και σε, σε αυτού του κλάδου εχμής. Μάλιστα σε ένα εργασιακό χώρο όπω είναι τα ερευνητικά κέντρα, στα οποία βασιλεύουν οι ελαστικέ σχέσει εργασία. Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη μέτρων προστασία τη μητρότητα. Οι επιτροπέ αυτέ, ε, ε, είμαστε μάλλον σίγουροι ότι. Θα προωθούν τις επαγγελματικές λύσεις για το συνδυασμό, λέει, της οικογένειας και της καριέρας. Τα δωμάτια θυλασμού θα προωθούνται τα δωμάτια θυλασμού αντί να προωθούνται οι άδειε μητρότητας που έχουν ανάγκη οι γυναίκες οι οποίες έχουν ε, ε, μικρά παιδιά. Δεν μπορούν, συνεπώς, σε καμία περίπτωση, έφερα ορισμένα παραδείγματα για να μην αναφερθώ στις στήσεις τους, ε, δαντάδες της γειτονιάς, Εν πάση περιπτώσει και, και όλα όσα ε, ξετυλίγονται ως υποκατάστατα, γιατί τέτοια είναι, υποκατάστατα, ανεπαρκή υποκατάστατα, μιας ε, συρρυκνούμενης ουσιαστικής προσχολικής αγωγής. Προσχολικής αγωγής η οποία ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία. Από αυτήν πρέπει να ξεκινάει και, και η προσχολική αγωγή, ξέρετε, δεν είναι ανάγκη της μητέρας και της οικογένειας. Είναι ανάγκη πρώτα-πρώτα του ίδιου του παιδιού γιατί είναι ο βασικός συντελεστής για την κοινωνικοποίηση ενός ανθρώπου, η οποία συντελείται σε αυτές ακριβώς τις ηλικίε. <coughs> Συνεπώ, οι επιτροπές αυτές του άρθρου 58 συγκεκριμένα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν την ουσία των ταξικών φραγμών που υπάρχουν, το γεγονός ότι στο έδαφος των εργασιακών σχέσεων που επικρατούν, αλλά και αυτή τη έλλειψη δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών για τη φροντίδα της οικογένειας, η ερευνήτρια που γίνεται μητέρα, κινδυνεύει να αποκοπεί από τη δουλειά και την εξέλιξή της, γιατί γίνεται διαρκώς περισσότερο ευέλικτη. Και στο άρθρο 62, και κλείνω με αυτό, το οποίο και καταψηφίζουμε, ε, ορίζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση προς ένα ερευνητικό κέντρο. Ξέρετε πότε, αν μπορεί να προσελκύει περισσότερα προγράμματα και από περισσότερες κατευθύνσεις, να αξιοποιεί περισσότερα εργαλεία και σε σχέση με τη διασύνδεσή του με την αγορά. Τι συνέπειες θα έχει αυτό, μα είναι ολοφάνερο. Θα οξυνθεί, θα ενταθεί μάλλον ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα, αυτό θέλετε. Και βεβαίως ε, βρίσκεται σε συνέχεια με εκείνη την πολιτική προτεραιότητα στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις συγκριτικά με τον τακτικό προϋπολογισμό, δηλαδή ο τακτικός προϋπολογισμός ολοκληρών, να δίνει όλο και λιγότερα ολοκληρών. χρήματα στα ερευνητικά κέντρα, τα οποία θα αναζητούν ε, χρήματα και χρηματοδοτήσεις από την αγορά. Ευχαριστώ.